μετά ξετρελάθηκα. Πώς τη λένε? Τη λένε... Μαμούνια. Όχι, Μαριάννη. Μα αυτή όνομα κι αυτό. Επίθετο. Χέστηκες. Χέρι μου. Και μένει με τη μητέρα της. Αχ, αδερφούλα μου, θέλω τόσο πολύ να την γνωρίσεις. Από όσα μου είπες, αδερφέ μου, κατάλαβα αρκετά. Μου αρκεί ότι την αγαπάς, βέβαια. Άκου και το άλλο. Έμαθα τυχαία, όπως είπες, οι δύο γυναίκες έχουν τεράστιο οικονομικό πρόβλημα. Αχ, Λίζα, πόσο θέλω να βοηθήσω τα άτομα που αγαπώ, αλλά ξέρω ότι είναι αδύνατο, γιατί την κουνιά του πατέρα μου δεν μου αφήνει να δώσει μια απόδειξη του ρεμπά μου σε αυτή τη νέα. Αχ, την καταλαβαίνω τη στενοχωρήση, αδερφέ μου. Σκάω, Λίζα, σκάω, μου φορά το κουφού σήμερα. Αυτή η τρομερή τσιμουνιά του πατέρα μας έχει πνίξει. Τι να τα κάνουμε τα λεφτά όταν γεράσουμε? Αχ, αδερφούλα μου, δεν ξέρω τι να κάνω. Έχω σκοπό να μιλήσω τον πατέρα μου για εκείνη. Και αν ξεκινήσει πάλι τα δικά του, θα πάρω τον αγαπημένο μου και θα ζήσουμε για πάλι την ευτυχία. Αλλά από όσο μπορείς να καταλάβω, έχεις και εσύ το ίδιο πρόβλημα με μένα. Μη φοβάσαι. Αν ο πατέρας μας πάει κόντρα στις αποφάσεις, τότε θα φύγουμε και θα γλιτώσουμε για πάντα την ανυποχώρητη τσιμουνιά. Παίζουμε τον Φιλάργυρο του Μολιέρου. Είναι μια γαλλική κωμωδία που πέρα από το γέλιο μπορεί να δώσει στο θεατή και κάποιο ηθικό δίδαγμα σχετικά με την αξία των χρημάτων και πώς πρέπει ουσιαστικά να τα αντιμετωπίζουμε. Διότι πολλοί πιστεύουμε ότι με τα χρήματα μπορούμε να καταφέρουμε πολλά, ενώ στην πραγματικότητα είναι κάτι παραπάνω που μετράει, όπως ανθρώπινες αξίες, και όλο αυτό αποτυπώνεται μέσα σε αυτή την παράσταση. Εσύ είσαι ο σκηνοθέτης του έργου? Ναι, το έχω διασκευάσει και τους έχω βοηθήσει. Κάνει περίπου 6 χρόνια. Είναι τώρα η 6η χρονιά. Μόνο σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή το έχετε ξαναπαίξει αυτό το έργο ή ναι, κάτι άλλο? Ναι, το καλοκαίρι. Αλλά γενικά έχουμε παρουσιάσει και άλλες παραστάσεις. Πώς σας φαίνεται η αποδοχή από τον κόσμο? Εντάξει, στην αρχή όταν ξεκινούσαμε ήταν πιο μικρή, αλλά με το πέρασμα των χρόνων σιγά σιγά ήταν περισσότερος ο κόσμος. Υπάρχουν κάποιοι καθηγητές που σας βοήθησαν σε αυτό? Ναι, μας βασικά. Αυτό το κάλατε μόνοι σας, αλλά θα σας δώσατε μια ιδέα. Είναι εκτός σχολείου, είμαστε εθνική ομάδα Αγίου Γεωργίου Βροντάδου και δανειστήκαμε την αίθουσα για να παρουσιάσουμε αυτή την παράσταση και μας βοήθησε ο καθηγητής μας, ο κύριος Μπριλής, όσο μπορούσε και με την αίθουσα και ό,τι χρειαστήκαμε, όπως και ο διευθυντής μας, ο κύριος Κοντός. Και γενικά έχουμε στήριξη από όλους τους καθηγητές. Εγώ για το συγκεκριμένο ρόλο, όταν μου είπαν ότι θα κάνω αυτό το ρόλο, ήμουν σε φάση... Όχι, με τίποτα. Μετά όμως τον έκανα πάρα πολύ δικό μου, έβγαλε πάρα πολύ γέλιο και τελικά χάρηκα που είχα αυτό το ρόλο στο συγκεκριμένο θέατρο. Ήταν κάτι, γιατί εγώ είσαι στην ουσία, είμαι ερωτευμένος με την ίδια κοπέλα που είναι ερωτευμένος στον μπαμπά μου. Οπότε υπάρχει μια αντιπαράθεση γενικότερα ανάμεσα στο χαρακτήρα το δικό μου και στο χαρακτήρα του μπαμπά μου. Έχουμε μια κόντρα. Και στο τέλος θα νικήσω καλύτερα σε αυτό. Εγώ είμαι αστυνόμος και υπηρέτρια. Και οι δύο ρόλοι μου για μένα είναι πολύ ωραίοι, μ' αρέσουν. Εντάξει, από την πρώτη στιγμή δέχτηκα να τους πάρω γιατί μου άρεσαν. Βγάζει γέλιο, έχει ωραίες ατάκες. Αυτό δεν είναι. Τι γίνεται, θα γίνομαι ηθοποιή αργότερα, τι λες? Μπορεί. Μπορεί. Γενικά έχει ενδιαφέρον το έργο και σαν εκτέλεση όπως το κάνουμε και η διασκευή δηλαδή που παίζουμε και το νόημα που θέλει να περάσει το μήνυμα που θέλει να περάσει το έργο. Εγώ είμαι, όπως είπε και ο Όμηρος, υπηρέτη στο Βασίλειο, ο οποίος είναι ερωτευμένος με την κόρη του Βασιλιά. Ο ρόλος με εμένα δεν έχει κομικά κομμάτια. Είναι βασικά, ας πούμε, πιο δραματικός. Είμαι χαρούμενος που συμμετέχω σε αυτό το θέατρο.